Λοιπόν, εκλογές αυτοδιοικητικές, έτσι. Αυτοδιοικητικές. Και περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και εμείς έχουμε στη γραμμή μας τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο τον Ζέρβα. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Γιατί μπαίνουμε πλέον, αρχίζουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είναι ο τελευταίος μήνας. Κύριε Ζέρβα, καλημέρα. Κύριε Δημαρέ, κύριε Βινιέρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Χαρά μας. Χαρά μας και όπως ευχόμαστε σε όλους και σε εσάς, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν έχουμε στόχοι. Περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Είναι 33 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Τις μετράτε σαν στρατιώτης. 33 και σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση, ναι. Αντίστροφη. Τις είχαμε και στη ζώνη, εμείς γράφαμε εδώ κάτι νουμεράκια για να απολυθούμε τώρα. Εσείς δεν θέλετε να απολυθείτε, βέβαια. Θυμάστε και τις χτένες που είχαμε που κόβαμε. Α, ναι, και τις χτένες. Και έχετε περάσει κι εσείς που έχετε πάει στρατό. Τότε ήταν και μεγάλη θητεία, δεν ήταν. Ήταν 24 μήνες σε μένα, δεν ξέρω. Εγώ έκανα 20. Νεότερος. Νεότερος. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, κύριε Βένια. Νεότερος. Ο Δήμαρχος είναι νεότερος. Το ξέρω ότι είστε νεότερος. Λοιπόν, τώρα κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Δεν σας κρύβω, χθες ήμασταν στο γραφείο με ένα στέλεχος πρώτης γραμμής. Διάφοροι περνάνε από τα γραφεία μας, της άλλης πλευράς, μίας εκ των άλλων πλευρών. Και ετέθη μια σημαντική παράμετρος. Γιατί λίγο το ξεχνάμε, ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν καμιά 15-20 συνδυασμοί, οπότε ήταν δύσκολο το μεγάλο ποσοστό για έναν εκ των συνδυασμών. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Να υποθέσω ότι είναι μέσα στους στόχους του Κωνσταντίνου Ζέρβα και του συνδυασμού να τελειώνουμε από την πρώτη Κυριακή, ή προετοιμάζεστε για τη δεύτερη? Την προηγούμενη φορά, το 2019, οι υποψήφοι ήταν 19. Φέτος είναι 10. Τουλάχιστον αυτοί που υπέβαλαν στην πλατφόρμα, γιατί φέτος, ξέρετε, οι υποψηφιότητες έγιναν ηλεκτρονικά και δεν έχουν ανακηρυχθεί ακόμα από το πρωτοδικείο. Στις 10 του μηνός θα έχουμε την επίσημη ανακήρυξη για να ξέρουμε πόσες υποψηφιότητες υπάρχουν. Πάντως είναι οι μισές από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εμείς πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κύριε Βενιέρη. Αν θα είναι πρώτη Κυριακή, καλώς να ορίσει. Αν δεν ήσασταν ο υποψήφιος και επικεφαλής και σας έλεγε κάποιος, έτσι όπως είναι η Θεσσαλονίκη, είναι εφικτός ένα στόχος 43% για κάποιον σχηματισμό, για τον δικό σας στην περίπτωσή μας? Και βέβαια είναι εφικτός, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξέρετε, είχε ισχύσει, αν δεν κάνω λάθος, το 2006 που είχαν γίνει δημοτικές εκλογές. Είχε ισχύσει και τότε το 42% νομίζω τότε του πρώτου γύρου. 42 ήταν. 42, ναι, είχε ισχύσει για μία φορά. Βέβαια φέτος υπάρχει και το πλαφόν του 3%. Δηλαδή μια παράταξη η οποία δεν συγκεντρώνει το 3%. Και 3%, ξέρετε, από την, γιατί μου αρέσουν και εμένα τα μαθηματικά, όπως και εσάς, το 3% πρέπει να είναι γύρω στις 4,5 με 5.000 ψηφοδέλτια. Αν δεν συγκεντρώσει κάποιος αυτό το πλαφόν, δεν μπορεί να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο. Με βάζετε σε σκέψεις. Θα μπορούσα να κατέβουμε. Εγώ πήρα 13.500 ψήφους, άρα θα μπορούσα. κάποιοι μπορεί να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε δεν είναι έτσι, βέβαια. Δεν είναι σε αυτή η γραμμή τα μαθηματικά αυτά. Οι εκλογές είναι κάτι πολύ σημαντικό για τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, μπορώ να καταλάβω, όπως είπατε κι εσείς, είναι χρονιά εκλογών. Είχαμε διπλές κάλπες για τις εθνικές εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα αποφασίζουμε για την πόλη μας, σήμερα σκεφτόμαστε τι δουλειά έχει γίνει, τι δουλειά έχει προγραμματιστεί, τι προτείνεται. Εμείς ξέρουμε τι δουλειά έχει γίνει και αναφέρομαστε. Θέλω να μείνουμε στη δουλειά που δεν έχει γίνει όπως καταγγέλνουμε. Γιατί εγώ αυτό για το οποίο σας μέμφονται ως δημοτική αρχή, δηλαδή τα περισσότερα παράπονα αφορούν, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά βέβαια, στον τομέα καθαριότητας, αγαπητέ κύριε Ζέρβα. Και έλεγε τις προάλλες η Βιργινία, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι, πέρα από τη Θεσσαλονίκη, οποιοδήποτε δήμαρχος, δημοτική αρχή, να κριθεί στο συνολικό έργο από έναν τομέα ο οποίος είναι όντως διαχρονικά προβληματικός. Αλλά είναι προβληματικός. Λοιπόν, είναι δύο τομείς. Είναι η καθαριότητα που λέτε εσείς και το κυκλοφοριακό. Ναι, το κυκλοφοριακό, ήδη χθες, τώρα δεν την πάω αλλού τη συζήτηση, θα συζητήσουμε προφανώς για την καθαριότητα, λίγο με τις βροχές, λίγο με την επιστροφή του κόσμου από τις διακοπές, ήδη έχουμε δει τι μας περιμένει, με δεδομένο που δεν τελείωσε το μετρό, με δεδομένο ότι θα έχουμε το flyover, αλλά εν πάση περιπτώσει σας πάμε στην καθαριότητα. Είπατε πολύ σωστά, η καθαριότητα στην πόλη πάντα ήταν ένα ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει προφανώς μια οικονομική άνθηση. Σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Έχει καινούρια ξενοδοχεία, έχει πολλά εστιατόρια,
Έχει γεμάτα Airbnb, έχει ανακαινήσεις. Φαντάζομαι βλέπετε όλοι σε ναι, κάθε ναι, γειτονιά. Ναι, να υπάρχει ένα στρώμα, μια ντουλάπα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ανακαίνιση που έχει να κάνει με μια οικονομική ευημερία για την οποία όλοι χαιρόμαστε. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξέλιξη της πόλης μας. Βάλαμε υπόγειους κάδους, πήραμε οχήματα, γιατί με κατηγορούν δεν έχουμε οχήματα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους, κύριε Βενιέρη, υπάρχει ένας αριθμός πάνω από 40 οχήματα, τα οποία είναι από τους μεγαλύτερους αριθμούς οχημάτων που βγαίνουν στους δρόμους. Και για τις γειτονιές μικρότερα, και για τους κεντρικούς δρόμους και καδοπλυντήρια, πλένουμε κάδους που δεν υπήρξε ποτέ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε βάλει υπόγειους κάδους, έχουμε προσλάβει έκτακτο προσωπικό για αυτό το φαινόμενο με τα ογκώδη. Ο κόσμος βλέπει ότι έχει βελτιωθεί, βελτιώνεται η κατάσταση. Προφανώς είχε κάνει μια μεγάλη κοιλιά η καθαριότητα, τώρα είναι νομίζω αρκετά καλύτερη. Εγώ ποτέ, ξέρετε, δεν είμαι ευχαριστημένος, όχι με την καθαριότητα, με κάθε θέμα που αφορά τη βελτίωση της πόλης μας, κάτι μπορεί να γίνει καλύτερο. Το δουλεύουμε έτσι ώστε η καθαριότητα να είναι η καλύτερη δυνατή για να φτάσουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, χρειάζεται και η συνεργασία των δημοτών. Όταν άλλος χωρίς ραντεβού παρατάει ένα νοικοκυριό στο δρόμο, ναι, βεβαίως ο Δήμος πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρει, αλλά έχει ευθύνη και ο Δημότης. Όταν τα μαγαζιά τους έχουμε πει ότι είναι συγκεκριμένες ώρες που περνάνε τα απορριμματοφόρα, παρακαλώ πολύ, διπλώστε τις χαρτόκουτες και μην τις βάζετε γεμάτες, πώς το λένε, αδίπλωτες μέσα στους μπλε κάδους. Να ρωτήσω κάτι απλό, Δήμαρχε. Γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εκεί για να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας, πόσο μάλλον τώρα που πάμε στο Σεπτέμβριο, πάμε στη γιορτή της πόλης που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή και με προσωπικό και με εξοπλισμό και με τη δικιά μας την εγρήγορση. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να έχουν και πολίτες οι οποίοι φροντίζουν, γιατί ξέρετε, η πόλη πλέον, η Θεσσαλονίκη, είναι μια, όπως το λέω και εγώ, μια κεντρομόλος πόλη. Όλα τα καταστήματα, όλα τα ξενοδοχεία είναι στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, όλο το αστικό συγκρότημα κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης. Θα το παρακολουθούμε, θα το βελτιώνουμε και πιστεύω ότι κάθε μέρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στόχο που είναι η πόλη να είναι καθαρή. Χρειάζεται απάντηση ένα ερώτημα το οποίο έθεσε υπομορφή καταγγελίας και ο Στέλιος Αγγελούδης εδώ πριν από μια εβδομάδα. Είπε ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη είναι 1.200, αλλά στην πραγματικότητα υπηρετούν εκεί, απασχολούνται εκεί 480. Οι άλλοι είναι γύρω-γύρω σε γραφεία κλπ. Αληθεύει? Δεν αληθεύει, κύριε Βενιέρη, άλλος ένας μύθος. Υπάρχει μειωμένος αριθμός εργαζομένων καθαριότητας, διότι είναι άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας, τα οποία με χαρτιά γιατρού είναι... Εκ των υστέρων, φαντάζομαι. Δηλαδή, ο άλλος έρχεται και μετά φέρνει ένα χαρτί και λέει δεν μπορώ να συμμετέχω. Ακριβώς. Να εργαστώ. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι σε γραφεία, δεν κρύβουμε κανέναν. Εγώ έχω δώσει εντολή εδώ και πάρα πολύ καιρό να όποιος τυχόν είναι σε κάποιο γραφείο, αντιδημάρχου ή δεν ξέρω εγώ, κάποιοι ξέρετε που θεωρητικά δεν κάνουν τη δουλειά την οποία, για την οποία προσλήφθηκαν, να είναι έξω. Αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο. Παρόλα αυτά, εμείς για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Συγγνώμη, Δήμαρχε, γιατί τώρα μας ακούνε. Καινούριο προσωπικό. Ναι, μας ακούνε οι δημότες τώρα και έχει σημασία να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, θέλει να έχει ειλικρινείς απαντήσεις και βλέπει ότι γίνεται προσπάθεια. Το βλέπω κι εγώ, είμαι δημότης Θεσσαλονίκης. Αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, έχουμε αριθμό, είναι μόνιμοι υπάλληλοι, είναι συμβασιούχοι, είναι άνθρωποι που ασθένησαν κάποια χρόνια μετά, είναι λόγω ηλικίας? Οι μόνιμοι ή οι αορίστου χρόνου, που σημαίνει ουσιαστικά έχουν αυτή τη μονιμότητα. Το ποσοστό αυτό έφτασε κάποια στιγμή, κυρία Δημαρέση, να είναι 40%. 40%? Καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτή την επιδημία που έπεσε? Και τι να χάνει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Πρόσληψη εκτάκτων και με καλύτερη διαχείριση των απορριμματοφόρων, των δρομολογίων. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια διαρκής προσπάθεια. Τώρα ένα δικό μου σχόλιο. Ένα χαρτί από ένα γιατρό, ναι, δεν μπορώ να το αφήσω. Προφανώς εσείς δεν είστε, ούτε εγώ είμαι, αλλά ένα δικό μου σχόλιο, αυτό το χρεώνομαι προσωπικά εγώ. Δηλαδή, το καλοκαίρι επίσης είχαμε τα ρεπό, τις άδειες, όλα αυτή αυτά η επιδημία που έφτασε σε κάποια φάση, όπως είπατε, το 40%, χτύπησε και άλλους κλάδους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι Θεσσαλονικείς δεν έχουμε τέτοια ποσοστά στις δουλειές μας. Κοιτάξτε, όταν κάποιος δουλεύει σε ένα γραφείο, προφανώς δεν μπορεί να φέρει ένα χαρτί και να πει δεν μπορεί να έρθει στο γραφείο. Είναι κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στους δρόμους, οι οποίοι κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι άνθρωποι που είναι πάνω στα απορριμματοφόρα, βγαίνουν με τη ζέστη, με το λιοπύρι. Τώρα που βρέχει, αύριο που θα έχει και κρύο, εγώ τους σέβομαι και τους τιμώ αυτούς τους εργαζόμενους. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, για έναν δήμαρχο, για όποιον κάνει ευδείξη, είναι και θέμα, καταλήγουμε σε θέματα αριθμών. Mm-hmm. Κανένας δεν κρύβεται, από εκεί κανένας δεν κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο, δικαιούνται και τα ρεπό τους, ξέρετε όλα αυτά τις άδειές τους, οι οποίες δόθηκαν όλες μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες που δεν υπήρχε τόσο φόρτος, από την άποψη, ξέρετε, των οικοκυριών. Και φτάσαμε σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, στην αρχή της σεζόν, να έχουμε τα περισσότερα δυνατά οχήματα, το περισσότερο δυνατό προσωπικό και την καλύτερη δυνατή διαχείριση σε μια διαρκή προσπάθεια. Ένας ακροατής, για να πάμε σε άλλα, θέτει ένα θέμα της αφισορύπανσης. Δεν είναι όπως το γράφεις, αγαπητέ Λευτέρη, αν δεν κάνω λάθος, δεν γέμισε από αφίσες. Θα γεμίσει όμως τώρα, θα έρθουν κουτσούμπες, μουτσούμπες διάφοροι, θα πλακώσει την πόλη, θα γεμίσει σε ΕΑΔΕ, Δύση, Λαλητήρια, είναι αλήθεια. Εκεί τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, αγαπητέ κύριε Ζέρβα? Γιατί ξέρουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή η πόλη ασχημένη και από την αφισορύπανση αυτών των εκδηλώσεων, όλοι στην πλατεία Βενιζέλου, άλλοι στην πλατεία Καμάρας και τα λοιπά. Τι προβλέπετε γι' αυτό? Αυτό που σας είπα προηγουμένως, κύριε Βενιέρη, ποια είναι και η ατομική ευθύνη και αν είναι, αν θέλετε, και ποια είναι η συλλογική ευθύνη κάποιων κομμάτων, κάποιων φορέων. Γιατί όλα αυτά τα μπάνερς, όλα αυτά τα σάντουιτς που, ξέρετε, σάντουιτς είναι αυτό που βάζεις, μπάνερ από τη μια, μπάνερ από την άλλη, ένα συρραπτικό και βλέπεις όλες τις κολόνες, ελάτε στη συγκέντρωση του Δημήτρη Βενιέρη, ας πούμε. Ναι, καταλάβατε, ναι, ναι. Όλοι, ξέρω εγώ, στην πλατεία υπέρ του Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό είναι παράνομο. Σε αυτό μπορεί να δώσουμε και ένα πρόστιμο, να καταβληθεί και ένα πρόστιμο. Αυτά τα αφαιρούμε, προφανώς γίνονται και συστάσεις. Εγώ, ξέρετε, είμαι υπέρ αυτής της γιορτής της δημοκρατίας, γιατί τα θεωρώ όλα αυτά ένα κομμάτι, ξέρετε, του γίγνες, του πολιτικού γίγνες της πόλης μας. Αλλά είναι εκεί και η ευθύνη του καθενός, από τη μια πλευρά αυτών που βάζουν τα banners, αυτών που κολλάνε, που αν θέλετε είναι και συγκεκριμένες παρατάξεις. Οι οποίες βέβαια. Έχουμε πέρσι. Δεν βάζω ακριβώς. Ναι, κάτι ξέρουμε. Ναι. Όχι, θα το βάλω εγώ, γιατί πέρσι. Πέρσι όμως, έχει και μεγάλες ευαισθησίες, ξέρετε, και για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ναι, δεν είναι λίγο αντιφατικό. Η μεγάλη πλειοψηφία των παρατάξεων, των πολιτικών παρατάξεων, είτε είναι εκεί στο χώρο που βρίσκομαι εγώ, είτε είναι και σε απέναντι χώρους, σέβονται απολύτως το περιβάλλον της πόλης μας και κάποιες κανόνες. Έχει δίκιο ο κύριος Ζέρβας αυτό που λέει. Είναι κάποιοι που δεν το σέβονται. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Ζέρβας. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα το σέβονται. Αυτοί οι οποίοι δεν το σέβονται, δεν λογοδοτούν, δεν λογαριάζουν κανέναν. Είναι τα γνωστά κόμματα τα οποία θα έχουμε γεμάτο. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα γκράφιτι. Δεν με ρωτάτε εσείς, το θέτω εγώ. Έτσι. Έχετε δίκιο που το θέτετε. Το ρωτάει ακροατής εδώ. Είδατε. Έχει ακροατή πιο νωρίτερα. Είμαι. Ναι, και εγώ άνθρωπος της πόλης είμαι, ενεργός πολίτης της πόλης είμαι. Και το βλέπω αυτό. Υπάρχουν και σε μνημεία και σε κεντρικούς δρόμους και σε εξαιρετικά σημεία της πόλης μας. Γίνονται κάποια γκράφιτι. Επειδή και είμαι και ένας άνθρωπος, νομίζω, και της αισθητικής. Κάποια γκράφιτι, ξέρετε, έχουν και κάποιο αισθητικό ενδιαφέρον. Κάποια είναι χαμηλωτάτου επίπεδου. Εμείς πηγαίνουμε, καθαρίζουμε, σε δύο μέρες ξαναπηγαίνουμε. Θα καθαρίσουμε. Αλλά ξέρετε, αυτή η δουλειά συνέχεια να είμαστε από πίσω από κάποιους οι οποίοι είναι μειοψηφία μεν, δημιουργούν ένα πρόβλημα στην πόλη δε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει και η κοινωνία. Και ξέρετε, δεν είναι να είμαστε εμείς συνέχεια αυτοί που καθαρίζουμε από πίσω, να υπάρχει ένας αστυνόμος από πάνω. Είναι και οι πολίτες που βλέπουν κάποιον να κάνει κάτι. Είναι και κάποια κόμματα, κάποιες παρατάξεις, κάποιες συλλογικότητες, οι οποίες κάνουν κάποια πράγματα. Ας λάβουν και αυτοί μέρος της ευθύνης. Άλλοι δήμοι, ξέρετε, επιβάλλουν και σε κόμματα πρόστιμα. Δεν ξέρω. Ναι, ο Μπακογιάννης και καλά έκανε και το έργο. Ναι. Γιατί να μην το κάνει? Δηλαδή. Ναι, να το κάνουμε και αυτό και μετά να έχουμε άλλες ιστορίες. Και σπουδαία τα πρόστιμα τώρα, δηλαδή σιγά τα λεφτά. Αλλά, βέβαια τα κόμματα αυτά, αν θα πάμε στον περιβάλλοντα χώρο των δικών τους γραφείων, είναι όλα γυαλίζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει, όχι, ούτε σκέψη δεν έχει γράψει κάποιος πάνω. Αυτό να θέλεις το χώρο σου, το σπίτι σου να είναι καθαρός, να θέλεις η πόλη γενικά να είναι καθαρή και να μην έχει καμιά άσχημη εικόνα, αλλά να προσπαθείς να περάσεις ένα μήνυμα μέσω ρήπανσης και περιβαλλοντικής ρήπανσης, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ένα ανακόλουθο πράγμα, το οποίο τελικά βαρύνει αυτούς που το κάνουν. Mm-hmm. Εδώ είμαστε βέβαια όλα αυτά να τα συζητήσουμε και να τα κυνηγήσουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραγωγή του ρήπου της ασχήμιας, της βρωμιάς. Μάλιστα, κύριε Ζέρβα, μια τελευταία ερώτηση. Αν δεν αποφασίσουμε να νοικοκυρευτούμε, δεν θα νοικοκυρευτούμε. Και δεν θα φταίει κανένας δήμαρχος. Άλλη πλευρά, να πω και κάτι άλλο. Επειδή κατεβαίνω και σε μεγάλες πόλεις, δεν θέλω να ονοματίσω συγκεκριμένες. Πήγα και πριν από δύο μήνες στο Λονδίνο,
φίλοι μου που ταξίδεψαν και σε μεγάλες πόλεις. Ξέρετε, η ιστορία μετά την πανδημία πραγματικά γέννησε μια ανάγκη του κόσμου να βγει σε δημόσιους χώρους, να κινηθεί πάρα πολύ, το οποίο δημιουργεί μια επιβάρηση του δημόσιου χώρου. Και εκεί βέβαια είναι δική μας η ευθύνη να έχουμε πολύ καλύτερο δημόσιο χώρο, αλλά από τη στιγμή που έχεις την ανάγκη του δημόσιου χώρου πρέπει και να το σέβεσαι. Να σας πω τι βρίσκουμε στο δάσος του Σέιχ Σου. Ναι. Ένα υπέροχο χώρο, την περιβαλλοντική μας ανάσα, και κάνουμε πόσες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με την καθαριότητα αλλά και με την ασφάλεια αυτή, ξέρετε. Αυτό βέβαια, αγαπητέ μου Δήμαρχε, αφορά σε ένα... από τον ήλιο μπορεί να κάνει αντανάκλαση και να δώσει και φωτιά. Ναι. Αυτό δεν αφορά ένα 10%. Ένα ξέφωτο που θα δούμε ότι υπάρχουν πεταμένες κονσέρβες και οτιδήποτε άλλο, είναι ότι αυτό είναι και επικίνδυνο. Ναι. Λοιπόν, πήραμε παραμάζωμα σήμερα το Δήμαρχο με την καθαριότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή θα έχουμε το Δήμαρχο και από κοντά. Για το μεγάλο στίχημα της πόλης θα μιλήσουμε. Να δούμε και για τα υπόλοιπα τεράστια θέματα. Σας είπα και για το κυκλοφοριακό που είναι τα δύο μείζωνα θέματα. Έχουμε μπροστά μας μια καινούργια πραγματικότητα που είναι το flyover. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ έθεσα στον καινούργιο υπουργό, στον κύριο Σταϊκούρα. Μάλιστα σήμερα θα τον έχουμε εδώ και σε μια εκδήλωση, θα τα πω και μπροστά του και δημόσια, ότι η πόλη έπρεπε να είχε προετοιμαστεί. Ένα έργο απολύτως απαραίτητο που έπρεπε να είχε τελειώσει, αλλά η πόλη έπρεπε να είχε προετοιμαστεί. Η πόλη χρειάζεται περισσότερους τροχονόμους. Κάθε μέρα παίρνω τηλέφωνο τη διευθύντρια και λέω τι γίνεται. Βάλτε περισσότερους τροχονόμους. Έχουμε ένα μικρό αριθμό σε σχέση με αυτόν που χρειαζόμαστε. Μήπως και εκεί εγώ είμαι αυτός που έτρεξε για το θέμα του μετρό, που αν κάποιοι, ξέρετε, δεν κάναν προσφυγές και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωμένα, θα είχαμε τελειώσει το μετρό και θα ξεκινούσε το flyover και θα είχαμε όμως και το μετρό να έχουμε 200.000 λιγότερο κόσμο κάθε μέρα που μπαίνει σε αυτοκίνητα ή σε λεωφορεία. Εγώ έτρεξα για τον ΟΑΣΤ και ακόμα μιλάω και λέω ότι ο ΟΑΣΤ είναι από το 2017 ένας φορέας υποεκαθάριση. Υποκαθάριση σημαίνει έχει τελειώσει και πάμε να φτιάξουμε το καινούριο. Εγώ τα έχω πει και δημόσια. Πείτε μου έναν άλλο δήμαρχο που τα έχει θέσει όλα αυτά. Εγώ πήρα 49 λεωφορεία προσωρινά, έτσι ώστε να δώσουμε μια ανάσα, να έχουμε αυτά τα λεωφορεία με λίζινγκ, έτσι ώστε να μην έχουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα έτσι όπως βρίσκεται. Να κάνουμε ποδηλατόδρομους. Ξέρετε πολύ καλά ότι προχώρησε στην κατασκευή ποδηλατόδρομου, συντήρησή τους, σε χώρους στάθμευσης. Χώρος εκεί δίπλα στο Ποσειδόνιο φιλοξενεί γύρω στα 500, αυτό δημιούργησα 1.000 θέσεις στάθμευσης, έτσι ώστε ο Δήμαρχος, στο μέτρο που τον αφορά, να κάνει το καλύτερο δυνατό για την πόλη. Αλλά ξέρετε και όλο το ανάθεμα στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για ευθύνες και αρμοδιότητες άλλων, έτσι λίγο πρέπει να είμαστε λίγο πιο εστιασμένοι στο ποιος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά. Εμείς εδώ είμαστε προφανώς γιατί τη ζούμε την πόλη στην καθημερινότητά της. Πρώτη στο μέλημα του Δημάρχου είναι η ποιότητα ζωής. Γιατί καταφέραμε η πόλη μας να είναι ελκυστική, καταφέραμε να έχουμε τουρισμό, καταφέραμε να έχουμε εταιρείες. Πρέπει όμως και η πόλη μας να είναι βιώσιμη. Και για όλα αυτά φροντίζουμε, αλλά πραγματικά σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά και άλλοι φορείς. Λοιπόν, από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι όποιον άλλο φορέα. Στην επόμενη συνάντηση που θέλω να είναι. Είτε είναι ο ΣΕΘ, είτε είναι ξέρω εγώ. Στην επόμενη συνάντηση μας που θα ήθελα να είναι διαζώσεις, θα τα πούμε όλα αυτά γιατί βάλαν και ένα ζήτημα παραλίας, ποιος τη βρωμίζει, ποιος την καθαρίζει, ποιος έχει αρμοδιότητα, να τα δούμε συνολικά. Σήμερα εστιάσαμε σε ένα θέμα το οποίο μας καταγγέλλεται πολλές φορές. Παραλία. Ξέρετε ότι εμείς τη συντηρούμε, την καθαρίζουμε και δεν ανήκει στο Δήμο, κύριε Βενιέρη. Εσείς στο λιμάνι νομίζω ανήκει. Οι ακροατές μου. Όχι στο λιμάνι. Στο λιμάνι ανήκει η πρώτη προβλήτα. Ναι. Στην ΕΤΑΔΑ ανήκει. Ναι, στην ΕΤΑΔΑ. Παλιά κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Ναι. Στο δημόσιο γενικότερα. Ναι. Αλλά μάλιστα, άλλο ένα παράλογο που ο κόσμος. Μας έλεγε στους άλλους 158 φορείς λέει εμπλέκονται στο θερμαϊκό από το Λιτόχωρο μέχρι κάτω στη Μηχανιώνα. Υπάρχουν 158 διαφορετικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται για να βγάλει άκρη. Εγώ θα κάνω και παραπάνω πράγματα από αυτά που οφείλει ο Δήμαρχος, είναι στα αρμοδιότητα του Δημάρχου, γιατί η πόλη πρέπει να είναι και καθαρή και ελκυστική και όμορφη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν αρμοδιότητες δεν φροντίζουν και ας τις δώσουν αυτές τις αρμοδιότητες. Σωστό και αυτό. Κύριε Ζέρβα. Ας τις δώσουν, να ξέρουμε. Το θερμαϊκό, ας τον έχω. Όπως και το Σέιχ Σου που φτιάξαμε ένα φορέα και δόξα τω Θεώ φέτος πήγε καλά, να χτυπήσουμε και ξύλο. Έτσι, γιατί δουλέψαμε πολύ. Όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πολλοί άλλοι φορείς, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε εκεί ευθύνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο στούντιο κάποια στιγμή κοντά στις εκλογές για να συγκεντρώσουμε και ερωτήματα ακροατών κτλ. Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή δύναμη, γιατί έχετε αγώνα μπροστά σας, κύριε Ζέρβα. Να είστε καλά. Καλημέρα.